ερωτήσεις. Πριν πάμε στην Κρήτη και σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν εκεί που είπα πριν, θα πεταχτούμε λίγο με έναν τρόπο στη Ρόδο, σε αυτό που δείξαμε χθες και έγινε ένας χαμός, όπου τα παιδιά τρολάρουν τι. Θα πάμε στον Άγιο Δομήνικο της Ρόδου, Ζήνα μου, όπου τα παιδιά τρολάρουν ασύστολα το Survivor, γίνονται viral και προκαλούν χαμό. Θα γνωρίσουμε, ήδη από χθες τους έχουμε γνωρίσει, τον Πάνο Διανίδη. Ναι, αλλά σήμερα... Σήμερα, εντάξει, με πάρεις να κάνω ρεπορτάζ. Θα τους δούμε σε απευθεία σύνδεση, να δω τι παιδιά είναι αυτά που μπήκαν σε αυτά τη διαδικασία. Είναι φοιτητές, είναι όλοι στη Ρόδο, ή Γιώργος Όβολε βρέθηκαν στη Ρόδο για να κάνουν αυτό και από εκεί και πέρα ο καθένας πήρε το δρόμο του. Για αρχή, θα συνδεθώ με το Χανταμπάκι ή με τον Αριανίδη. Α, και με τους δύο. Τι λέτε, Χανταμπάκι, παρουσιάσου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να σας μιλήσουμε για το βιντεάκι μας. Εντάξει, γελάσαμε πάρα πολύ, Μιχάλη μου, γιατί είδαμε νέα παιδιά να το αναπαράγουν αυτό και πραγματικά ήθελα να σας γνωρίσω. Εσύ με τι ασχολείσαι και πού μένεις? Εγώ είμαι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, σπουδάζω Αγγλική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο. Αγγλική Φιλολογία. Και κατάγομαι, είμαι από τη Ρόδο. Μισό λεπτάκι. Πάω να γνωρίσω τον Πάνο τον Αριανίδη ή αλλιώς Ορέστη Καλαμπόκη. Καλησπέρα σας. Εσύ που μένεις και τι σπουδάζεις? Σπουδάζω αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο και τώρα είμαι Αθήνα, μένω εδώ. Αλλά είμαι από Ρόδο φυσικά. Α, αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο, μένεις Αθήνα. Μια μέρα θα μας έρθεις και εδώ να μας τα κάνεις αυτά και να κάτσεις στην παρέα μας, να δεις τι είναι τηλεόραση. Στην παρέα μας είναι και η ψυχολόγος μας, η κυρία Ειρήνη Μανουρά. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Αυτά τα παιδιά αναπαράγουν το Survivor. Σε λίγο θα δούμε και τον τρίτο της παρέας. Τον Τάνο. Τον Τάνο. Αλλά επειδή είστε με Skype, δεν μπορώ να σας έχω και τους τρεις μαζί. Θα αφαιρέσω τον ένα για να μπει ο Τάνος μετά στην παρέα. Πώς το σκεφτήκατε όλο αυτό? Ας ξεκινήσω με το Χανταμπάκι, μιας και έφυγε πρώτος από την... από το Survivor. Η ιδέα κυρίως προήλθε από τον Ορέστη. Μας είχε μαζέψει μια μέρα ενώ ήμασταν έξω και μας τον Ορέστη, τον Πάνο Αριανίδη δηλαδή, τον Καλαμπόκη. Τον Πάνο Αριανίδη φυσικά, ναι. Και μας πρότεινε, είχε μια ιδέα στο μυαλό του να γυρίσουμε έτσι το Survivor σε παροδία και να διακομωδήσουμε έτσι λίγο τους χαρακτήρες. Και εγώ προσωπικά ήμουν πολύ ανοιχτός και διάθετος σε αυτή την πρόσκληση, γιατί μ' αρέσουν γενικά τα σκερτσάκια. Και γενικά πιστεύω ότι η όλη διαδικασία και όλο αυτό το οποίο περάσαμε με τα παιδιά ήταν έτσι πάρα πολύ... Ωραία. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν, να δούμε ένα βιντεάκι και μετά θέλω να ακούσω τον Ορέστη πώς του γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα και πώς τους μάζεψε όλους αυτούς. Ναι. Γιατί το... η συμμάζωξη είναι το θέμα, δηλαδή να βρεθείτε πολύ τρελοί μαζί και να κάνετε αυτό σε παραλία της Ρόδου. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Το βίντεο παρακαλώ. Με κέφι, οσκαρικές ερμηνείες και διάθεση άκρος χιουμοριστική, μια ομάδα νεαρών ροδιτών τρολάρει ασύστολα τους παίκτες του Survivor. Τα παιδιά μου έχουν δώσει το ρόλο του μάγειρα. Εντάξει, αφού τρώνε όλο το πιάτο τους και δεν μου λένε κάτι, συνεχίζω εγώ. Μέσα από δύο βίντεο που έγιναν αμέσως viral, η ευρηματική παρέα που η ίδια σκηνοθετεί, μοντάρει και δίνει σάρκα και οστά στους ήρωες του Survivor, αποφάσισε να στρέψει τα βλέμματα στο Πρασονήσι, σβήνοντας από το χάρτη τον Άγιο Δομήνικο. Ο Ντάνος, ο μόνιμα τραυματίας Πάνος Αριανίδης, ο Ορέστης Τσάνκ, η Ελισάβετ, ο Στέλιος Χανταμπάκης αναπαριστώνται με απίθανη ακρίβεια και φυσικά τη μέγιστη υπερβολή από την ομάδα Zea May Productions. Χτύπησε. Στα βίντεο που γυρίστηκαν στις παραλίες της Ρόδου, ο 23χρονος Τάσος Ζάγκος, τελειόφυτος ΑΣΟΕ, υποδίεται τον Γιώργο Αγγελόπουλο, γνωστό σε όλους Ντάνο. Ρε Ντάνο, μαζεύουμε τα παπούτσια λωνών και τα καθαρίζουμε. Το δικό σου που είναι, δεν τα βρίσκουμε. Πάμε στο Ματσούκα, ρε. Και είμαστε στο Μήλο. Το Μήλο. Ναι. Ποιο Μήλο, ρε. Αυτό δεν είναι Μήλο. Εκεί είναι, ρε. Κύριε. Ο 29χρονος Μιχάλης Μαστρονικήτας, φοιτητής Αγγλικής Φιλολογίας, παίζει το Στέλιο Χανταμπάκι. Κομμάτι ακόμα για το Στέλιο. Το τοποθετεί. Σηκώνει και τη σημαία. Όχι ακόμα. Έχει
Και ο 22χρονος Ορέστης Καλαμπόκης, φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υποδίεται τον Παναγιώτη Αργιανίδη ή αλλιώς μάνατζερ ράγκμπι. Μπράβο, Ρετσάκη. Ευχαριστώ, μου σκυλί. Ευχαριστώ, Αγγλία. Και πώς τον λέγανε και το θείο σου, Ρετσάκη? Συμπτζού ήταν. Φωνάω. Εδώ, τράβηγμα. Με πιάσε πάλι, Τσάκη. Διώξτηνα, θα μας διώξει εκείνη πρώτη. Τον Τάνο σε αυτό που είδαμε, Ορέστη, ως Αργιανίδης, δηλαδή που λες διώξτε, θα μας διώξει εκείνη πρώτη. Ποια εννοείς εσύ, γιατί εγώ είμαι και χαζιά. Την Ελισάβετ εννοώ και είναι αυτή που εμφανίζεται, υποτίθεται. Ναι. Και εμείς υποτίθεται ότι το μαθαίνω του Τσάνκ την αφαιρετική μέθοδο, αυτή τη γνωστή μέθοδο που χρησιμοποιεί στα συμβούλια. Και έρχεται η Ελισάβετ, μας βλέπει και υποτίθεται εγώ κάνω ότι τραυματίζομαι για να το ξεχάσει λίγο αυτό. Και εκείνη τη στιγμή βρίσκω την ευκαιρία να πω στο Τσάνκ να τη βγάλει εκείνη πρώτη, γιατί θα μας διώξει τώρα που μας είδε ότι καταστρώνουμε σχέδια. Βρεντάνο μου, εσένα πώς σε πετάξαν έξω από την αρχή? Είχα για έξυπνο. Ήσουν εδώ στους διάσημους, είχες εκπομπή εδώ, ήσουν στο Star με το Φώτη και τη Μαρία, τόσα πράγματα έκανες. Δεν είχες και εσύ μια στρατηγική? Ήταν κυρίως το ιδέα του Ορέστη όλο αυτό το πακέτο, ας πούμε, η εξέλιξη της μπλοκής. Και νομίζω θα πέτυχε πολύ ωραία το να πώς θα συνδέσουμε τους χαρακτήρες, ανάλογα τι βγάζει ο καθένας, ας πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι, Ντάνο μου, εσύ γιατί δεν μας συστήθηκες? Είσαι και εσύ φοιτητής και πού μένεις? Τώρα μένω Ρόδο, φαντάρος κιόλας, τελειώνω στην ΑΣΟΕ, προστάμε τα μαθηματάκια μας όπως όλοι. Ναι, αλλά στο Survivor, Survivor. Βέβαια, προτεραιότητα. Το ρόλο του το πήρε. Να σας πω, επειδή πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και επειδή είναι μέσω Skype η σύνδεση, όταν βρεθείτε όλοι μαζί αυτή η τρελοπαρέα Αθήνα, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε εδώ στο πλατό. Θα κάνω για... εννοείται. Για να δω και τα δικά σας όνειρα, γιατί εντάξει, άλλο τώρα κάνατε κάτι, μια πλάκα, διακομωδήσατε. Μια πλάκα κάνω. Ποιο είναι το δικό σου όνειρο, Τάσο? Όσον αφορά... Τις σπουδές σου, το μέλλον σου, γιατί σε βλέπω